κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το βράδυ της Τετάρτης, σχεδόν μεσάνυχτα, πήραμε ένα μήνυμα. Αποστολέας ήταν ο ΣΥΡΙΖΑ. Ο τίτλος ήταν αμήχανος, σημείωμα εκλογικός νόμος ήταν ο τίτλος, αλλά το περιεχόμενο είχε πραγματικά ενδιαφέρον. Ήταν ένα κάλεσμα να ανατρέψουμε το παλιό σύστημα για να μπορέσει κάποια στιγμή η χώρα μέσα από προγραμματικές συμφωνίες να πάει σε κυβερνήσεις προοδευτικής συνεργασίας. Μας έδινε μάλιστα ο συντάκτης του σημειώματος μια διορία 24 ώρες να το σκεφτούμε και να απαντήσουμε. Η προθεσμία εκπνέει σε λίγο και θα πρέπει να δώσω μια απάντηση. Θα μου επιτρέψετε όμως πριν την τελική απάντηση να κάνω μερικές παρατηρήσεις, μερικές επισημάνσεις. Είναι παράξενο πως ένα αριστερό κατά δήλωσή του κόμμα που από την πρώτη μέρα κυβερνά σε συνεργασία με ένα ακραίο συντηρητικό κόμμα ανακάλυψε ξαφνικά 18 μήνες μετά την αξία των κυβερνήσεων των προοδευτικών. Πιο παράξενο όμως είναι το περιεχόμενο που δίνει όλους αυτούς τους μήνες ο ΣΥΡΙΖΑ στη λέξη προοδευτικό. Είναι προοδευτικό, για να ξεκινήσω από τα πολύ επίκαιρα, είναι προοδευτικό να επιτρέπουμε σε χουλιγκάνους εισαγωγής μάλιστα να λαιλατούν τη δημόσια περιουσία, δηλαδή το Δημαρχείο Θεσσαλονίκης. Είναι προοδευτικό, συνεχίζοντας με τα επίκαιρα εν τη ευρία ενία, να βάζουμε επιθεωρητή στα σχολεία στη Θράκη έναν εθνικιστή πολιτευτή. Είναι προοδευτικό, για να πάμε στα μεγαλύτερα, να γονατίζουμε φόρους στους νέους επιστήμονες. Είναι προοδευτικό το χάος στα νοσοκομεία, η απουσία φαρμάκων, τα ράτζα. Είναι προοδευτικό να επιτρέπεις να φέρουν εικόνες στο Πεντάγωνο για προσκύνημα, λαϊκό προσκύνημα, για να εκμεταλλευτείς το θρησκευτικό συνέστημα των Ελλήνων. Και τέλος, είναι προοδευτικό να κόβεις κορδέλες στη Σαντορίνη όπως πριν 40-50 χρόνια και να αναγκάζεσαι μετά από μερικές μέρες να λες στους αρρώστους πηγαίνετε σε άλλο νοσοκομείο γιατί εδώ δεν υπάρχουν γιατροί. Ποιον κοροϊδεύετε λοιπόν? Ποιον κοροϊδεύετε? Και για να πάμε και στο σημερινό θέμα, κύριε συνάδελφε. Παρακαλώ, ησυχία. Αν νευριάζετε από τώρα, έχετε να ακούσετε πολλά. Και να πάμε. Ησυχία. Και να πάμε στο σημερινό θέμα. Είναι προοδευτικό. Είναι προοδευτικό, κύριοι συνάδελφοι, να αποκλείεις από την εκλογική διαδικασία αυτούς που έφυγαν στο εξωτερικό λόγω της κρίσης. Παιδιά που σπούδασαν εδώ, επιστήμονες, πολίτες που είναι γεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους και τώρα τους λέμε δεν θα ψηφίσετε στις εθνικές εκλογές. Είναι προοδευτικό? Και γιατί στις ευρωεκλογές, τους αφήνουμε να ψηφίζουν? Γιατί στις ευρωεκλογές τους αφήνουμε να ψηφίζουν? Προσέξτε, είναι προοδευτικό. Παρακαλώ, μην μιλάτε από κάτω. Κάνει ρητορικές ερωτήσεις και έχει στην αγόρευσή του, μπορεί να το χρησιμοποιεί. Είναι προοδευτικό, κύριοι συνάδελφοι, να μην σπάς τις μεγάλες εκλογικές περιφέρειες που μέχρι χθες τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ χαρακτήριζαν ως τα μεγαλύτερα εκολαπτήρια διαφθοράς. Και τέλος, και εδώ αρχίζει το ενδιαφέρον, προσέξτε, είναι προοδευτικό να είσαι με τον πόνους των 50 εδρών το καλοκαίρι του 15, αλλά να είσαι εναντίον του πόνους των 50 εδρών το καλοκαίρι του 16. Και εξηγούμε. Παρασκευή 24 Ιουλίου, Παρασκευή 24 Ιουλίου του 2015. Προεδρικό Μέγαρο. Τσίπρας, Μεϊμαράκης, Θεοδωράκης, Γεννηματά, Καμένος και Παφίλης. Ο κύριος Κουτσούμπας ήταν σε άλλες δουλειές. Και βέβαια παρόν και ο πρόεδρος της Δημοκρατίας. Το γεύμα για την αποκατάσταση της Δημοκρατίας. Η κυρία Γεννηματά, γιατί θέλω να είμαι δίκαιος με την ιστορία, θέτει πρώτα στον κύριο Τσίπρα το ερώτημα. Τι θα κάνεις με τον εκλογικό νόμο?
Ο κύριος Τσίπρας δίνει μια γενική απάντηση του τύπου «Είμαι ανοιχτός να το συζητήσουμε». Παίρνω την αφορμή και τους λέω συνοπτικά την πρόταση που έχουμε. Κατάργηση του μπόνους των 50 ευρών, ένα μικρό αναλογικό μπόνους, σπάσιμο των μεγάλων περιφερειών και ψήφος στους Έλληνες του εξωτερικού. Ο κύριος Μημαράκης είναι διστακτικός, συνεπής στη θέση του ότι δεν πρέπει να καταργηθεί το μπόνους των 50 ευρών στο πρώτο κόμμα. Ο κύριος Παυλόπουλος είναι σιωπηλός, γιατί δεν θέλει και σωστά να αναμειχθεί σε μια συζήτηση, πόσο μάλλον που ήταν ο υπουργός που είχε συντάξει τον νόμο που ισχύει σήμερα. Και ο κύριος Παφίλης βέβαια επαναλαμβάνει τη σταθερή θέση του Κομμουνιστικού Κόμματος για απλή ανώθευτη αναλογική. Τελικά, η κυρία Γεννηματά και εγώ πιέζουμε τον κύριο Τσίπρα να δεσμευθεί ότι θα αλλάξουμε τον εκλογικό νόμο πριν από τις επόμενες εκλογές. Και ο κύριος Τσίπρας, για να μην σας το πολυλογώ, δίνει στους πολιτικούς αρχηγούς και στον πρόεδρο της Δημοκρατίας δύο διαβεβαιώσεις. Ότι δεν θα μας ευνηδιάσει με εκλογές και ότι σε κάθε περίπτωση πριν τις εκλογές θα συζητήσουμε τον εκλογικό νόμο. Τη συνέχεια την ξέρετε. Την συνέχεια την ξέρετε. Ο κύριος Τσίπρας, πετώντας στα σκουπίδια τις διαβεβαιώσεις που έχει δώσει στους πολιτικούς αρχηγούς, προκυρεί σε εκλογές ένα μήνα μετά, χωρίς καμία συνεννόηση και χωρίς να δεχτεί καμία κουβέντα για αλλαγή του εκλογικού νόμου και μείωση του μπόνους. Μάλιστα, στα τηλέφωνα που ενημερωθήκαμε ότι πάμε σε εκλογές, έθεσα το θέμα. Έχουμε πει ότι θα αλλάξουμε τον εκλογικό νόμο. Σιωπή. Τι μεσολάβηση λοιπόν από το καλοκαίρι του 2015 που θα αλλάζαμε μαζί, ριζικά, τον εκλογικό νόμο με το καλοκαίρι του 2016 που αλλάζεται όπως τον εκλογικό νόμο ουσιαστικά για να αλλάξετε ένα μόνο άρθρο, αυτό που αφορά τον μπόνους των 50 ευρών. Το μόνο που άλλαξε από καλοκαίρι σε καλοκαίρι, κύριοι συνάδελφοι, είναι ότι τότε ήσασταν πρώτοι και τώρα είσαστε δεύτεροι. Και προτιμάτε την ακυβερνησία από μια κυβέρνηση των αντιπάλων σας. Βέβαια, για να είμαστε δίκαιοι, δεν είστε οι πρώτοι που σκέφτεστε με αυτόν τον τρόπο. Είναι παλιά η συνταγή και από τα προηγούμενα κόμματα. Η χώρα έχει παράδοση οπορτονιστικών ρυθμίσεων εκλογικών. Ο νόμος του Χατζόπουλου το 89 στέρισε την πλειοψηφία από ένα κόμμα που είχε πάρει 47%. Πάμε όμως στην ουσία της συζήτησης, την οποία προσπαθείτε να κάνετε τις τελευταίες μέρες. Είναι η απλή αναλογική, η προοδευτική αλλαγή που έχει ανάγκη σήμερα ο τόπος? Όχι. Και σίγουρα όχι αν μιλάμε για την Ελλάδα της κρίσης. Αν είχαμε απλή αναλογική σήμερα, το ξέρετε, έχετε κάνει και εσείς τους υπολογισμούς, θα έπρεπε να συνεργαστούν 5 κόμματα για να κάνουν κυβέρνηση. Υπάρχει τέτοια σύγκληση στη Βουλή? Έχουν υποχωρήσει τόσο οι εγωισμοί, να πω εγώ, οι κομματικές γραμμές και το κομματικό αλάθητο, που μπορούν να συνεργαστούν αυτή τη στιγμή 5 κόμματα? Να συνεργαστούν για να παίρνουν αποφάσεις, όχι για να συνεργαστούν να μοιράζουν τις θέσεις στα Υπουργεία. Και πώς θα λειτουργήσει μια κυβέρνηση 5 κομμάτων? Με διαβουλεύσεις συνεχείς των αρχηγών και ατέλειωτα παζάρια για κάθε μικρό βήμα? Η ακυβερνησία, η αβεβαιότητα, η αναποτελεσματικότητα θα φέρει νέα λουκέτα, θα χτυπήσει την αγορά, θα χτυπήσει την οικονομία, γιατί κανείς δεν θέλει να επενδύει και κανείς δεν μπορεί να ελπίζει σε μια ακυβέρνητη χώρα. Η απλή αναλογική σε μια χώρα με κρίση είναι εύκολο, κυρίες και κύριοι συνάδελφε. Είναι εύκολο, κύριοι συνάδελφοι, να ενισχύσει τα ευκαιριακά κινήματα διαμαρτυρίας, να ενισχύσει τους ακραίους, να ενισχύσει τους λαϊκιστές, τους δημαγωγούς. Και η πολιτική κατάληξη θα είναι ένα συνεχές παζάρι και μία ισορροπία τρόμου. Και μία ισορροπία τρόμου, όπου κάθε ομάδα βουλευτών, με τη λογική ότι μπορεί αύριο να εκφραστεί στις κάλπες, θα μπορεί να απειλεί και να ζητά κάποια πράγματα που εκφράζουν κάποιες συντεχνίες και όχι το σύνολο του ελληνικού λαού. Και ένα τέτοιο σκηνικό ισορροπίας τρόμου είναι παράδεισος για τα συμφέροντα και τους μηντιάρχες, που συνεχώς σε άλλα θέματα καταγγέλλεται. Ακούω διάφορες επιπολαιότητες τις τελευταίες ώρες. Το Βέλγιο λέει δεν έχει κυβέρνηση, δεν είχε 1,5 χρόνο να κάνει κυβέρνηση. Η Ισπανία
Δεν έχει 7 μήνες να κάνει κυβέρνηση. Η Ιταλία κάθε 9 μήνες δεν άλλαζε την κυβέρνηση. Δεν έχουν όμως, λένε οι σύντροφοι του ΣΥΡΙΖΑ, δεν έχουν όμως αυτές οι χώρες αποτελεσματικές διακυβερνήσεις. Ωραίο επιχείρημα. Πολύ ωραίο επιχείρημα. Είναι περίπου σαν να λες, αφού και εγώ και ο Ρεμπό καπνίζουμε, είμαστε και οι δύο μεγάλοι ποιητές. Τι σχέση έχουν αυτά που ζούμε εμείς στη χώρα μας με αυτά που συμβαίνουν στο Βέλγιο? Όλες αυτές οι χώρες έχουν ανεξάρτητες διοικητικές δομές. Εδώ αν δεν έχεις κυβέρνηση, δεν πληρώνεις μισθούς. Εδώ αν δεν έχεις κυβέρνηση, δεν δουλεύει εφορία, δεν δουλεύει η πολεοδομία. Το φάρμακο λοιπόν που προτείνεται είναι ψεύτικο. Η αρρώστια όμως, την οποία επισημαίνεται, είναι αληθινή. Η αρρώστια είναι αληθινή. Έχουμε ένα πολιτικό σύστημα και θα πρέπει να το παραδεχτούμε και να το φωνάξουμε, που είναι στην μέγενη του δοκοματισμού, με τους βουλευτές να έχουν ανάγκη τα κανάλια και τους χρηματοδότες για να εκλεγούν, κυρίως στις μεγάλες περιφέρειες της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης. Για να εκλεγείς στην Αχανή Β' Αθηνών, πρέπει να έχεις κλείσει πολλά συμβόλαια με τα πρωινάδικα και με τις μεταμεσονύχτιες εκπομπές. Και πρέπει να ξοδέψεις δεκάδες χιλιάδες ευρώ. Γιατί δεν μπορεί να παίξεις το ρόλο σου, συνοικία-συνοικία, γειτονιά-γειτονιά. Για να σε μάθει το μεγάλο κοινό, έχεις ανάγκη από χρήματα και μίντια. Γιατί δεν σπάτε λοιπόν τις μεγάλες περιφέρειες? Γιατί δεν τις σπάτε? Γιατί κάνετε πίσω σε αυτό που είχατε πει ότι θα κάνετε? Γιατί άκουσον, κυρίως, υπάρχουν πολλά, αλλά κυρίως, ο νέος σας Λεβέντης σύμμαχος θέλει τις μεγάλες περιφέρειες, γιατί όπως είπε, μόνο έτσι μπορεί να ελέξει ποιοι θα εκλεγούν βουλευτές. Θυσία λοιπόν στο παζάρι και αυτή η μεταρρύθμιση. Κι άλλο ένα χατήρι στους ισχυρούς των μίντια και του χρήματος, για να μιλήσω με τους δικούς σας όρους. Θέλω όμως εδώ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, να απευθυνθώ στη Νέα Δημοκρατία και να ρωτήσω, ποιο είναι το σύστημα που εσείς θέλετε? Γιατί εκτός από την κριτική που κάνετε στις επιλογές του κυρίου Τσίπρα, δεν άκουσα μια ολοκληρωμένη απάντηση στο μεγάλο ερώτημα. Τι θα κάνετε με τον πόνους των 50 εδρών? Θα το επαναφέρετε? Είναι η ώρα σήμερα να μας το πείτε, κύριε Μητσοτάκη. Τι θα κάνετε με τον πόνους των 50 εδρών? Γιατί έχουμε το εξωφρενικό. Επιτρέψτε μου. Γιατί έχουμε το εξωφρενικό η Νέα Δημοκρατία με 19% το 2012 να έχει πάρει 108 έδρες. Και είναι λάθος. Είναι παράλογο. Αυτό είναι το πρότυπο? Όχι. Εμείς το λέμε ξεκάθαρα. Κάντε ησυχία, παρακαλώ. Κάντε ησυχία. Τον ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ. Και θα το πω για τελευταία φορά, μήπως αλλάξετε γνώμη και το ψηφίσετε αυτό που προτείνουμε. Το πρώτο κόμμα πρέπει να έχει ένα μικρό προβάδισμα. Μία έδρα για κάθε 2% λέμε εμείς. Δηλαδή με 40% να έχει ένα προβάδισμα 20 εδρών. Με 30% να έχει ένα προβάδισμα 15 έδρες. Θέλω όμως εδώ, και θα ήθελα να το πούν και οι υπουργοί του ΣΥΡΙΖΑ, αν συμφωνούν, θέλω όμως να τελειώσουμε με μια φημολογία. Σκέφτονται κάποιοι ότι θα μπορούσαν να γίνουν κυβερνήσεις στην Ελλάδα χωρίς το πρώτο κόμμα? Αυτό σκεφτόμαστε? Θεωρώ και νομίζω ότι ο ελληνικός λαός θεωρεί ότι μια κυβέρνηση χωρίς τη συμμετοχή του πρώτου κόμματος είναι ανομαλία. Είναι κοινοβουλευτική ανομαλία. Εκτός βέβαια αν μιλάμε για ποσοστά κατάρρευσης κάτω του 15%, κάτω του 25%, οπότε είναι σαφές ότι κανείς δεν έχει το προβάδισμα. Πάμε όμως και στις άλλες αλλαγές που προτείνετε. Λίγο θα επιμείνω σε δύο αλλαγές. Πρώτα, αυτό που αφορά τους νέους. Ο επιχειρησιακός τίτλος θα μπορούσε να είναι ξεγελώντας τους 16άριδες. Το σχέδιο της κυβέρνησης είναι να καλοπιάσει περίπου 130.000 νέους ψηφοφόρους και να δώσει ψήφους, για να μιλήσουμε με την πραγματικότητα, να δώσει ψήφους στην Α Λυκείου, σε αυτούς δηλαδή που είναι 16 χρονών και μία μέρα. Η επιχείρηση καλόπιασμα βέβαια δεν ξεκινάει τώρα με τον εκλογικό νόμο. Έχει προηγηθεί ο κύριος Φίλης, η κατάργηση των γενικών εξετάσεων, η μείωση των μαθημάτων, η επίθεση στη μισητή αριστεία,
υποτροφία με 6,5 και τώρα ψήφος στην Αλφα Λυκείου. Ψήφος στην Αλφα Λυκείου. Δοξάστε μας, ψηφίστε μας. Και το παρουσιάζεται ως βήμα δημοκρατίας. Όμως, στην Αλφα Λυκείου ο νους των παιδιών είναι αλλού. Στον δρόμο που έχουν μπροστά τους. Και όχι σε ποιο κόμμα θα ενταχθούμε, ποιο κόμμα θα μας κυβερνήσει. Θέλουν δικαιώματα στο σχολείο, θέλουν καλύτερα βιβλία, θέλουν να εμπνευστούν από τους δασκάλους τους και δεν θέλουν όμως σχολεία, κομματικά, εκλογικά κέντρα. Προσέξτε όμως, ενώ η κυβέρνηση προσπαθεί να ξεγελάσει με χάντρες δικαιωμάτων τους 16άριδες, σβήνεται από το εκλογικό χάρτη μια άλλη γενιά. Όλους αυτούς που έφυγαν τα χρόνια της κρίσης στο εξωτερικό. Θα επιμείνω, 500.000 άνθρωποι, μορφωμένοι, δραστήριοι, αποφασισμένοι και τους αρνείστε το δικαίωμα ψήφου. Αντί να ενισχύσετε την επαφή με τη χώρα, τους κλείνετε την πόρτα στο πρόσωπο. Δεν ξέρω αν έχετε δει τα συνθήματα στα social media, στα κοινωνικά δίκτυα, αλλά έχουν ενδιαφέρον. Οι ΣΥΡΙΖΑ, ΑΝΕΛ έμαθαν Twitter, έμαθαν Facebook, αλλά δεν έχουν ακούσει τίποτα για την επιστολική ψήφο. Άραγε, κύριοι συνάδελφοι, από πού αντλείτε τόση εξουσία? Ποιος σας δίνει το δικαίωμα να διαγράψετε από τους εκλογικούς καταλόγους τα παιδιά που φύγανε στο εξωτερικό? Αυτούς που ζουν στο εξωτερικό. Διότι αυτό κάνετε, τους διαγράφετε. Τους κόβετε το δικαίωμα να αποφασίσουν για το μέλλον τους. Παρακαλώ, το άρθρο 51 του Συντάγματος, το άρθρο 51 του Συντάγματος που κάποιοι δάκρυζαν, το άρθρο 51 του Συντάγματος λέει δικαίωμα ψήφου στους Έλληνες του εξωτερικού. Παρακαλώ, δικαίωμα κάντε ψήφου στους Έλληνες του εξωτερικού. Προσέξτε βέβαια, αν ήταν πολίτες κάντε ησυχία, παρακαλώ. Αν ήταν πολίτες ακούστε με προσοχή. Του Τζιμπουτί, του Κονγκό, της Τουρκίας ακόμη, των Φιλιππίνων, του Ελ Σαλβαδόρ, της Νότιας Αφρικής, της Βραζιλίας, του Μεξικού, τα ψήφιζαν. Είναι όμως πολίτες μιας ευρωπαϊκής χώρας που είναι στα χέρια συντηρητικών πολιτικών. Δεχτείτε το. Οι κυβερνήσεις αλλάζουν, οι συντηρητικές πολιτικές μένουν ίδιες και απαράλλαχτες. Ρωτάω λοιπόν τον κύριο Τσίπρα για τελευταία ίσως φορά. Γιατί η πρώτη φορά αριστερά δεν δίνει το δικαίωμα σε αυτά τα παιδιά, σε αυτούς τους πολίτες να ψηφίσουν? Τι φοβάστε? Προφανώς φοβάστε ότι αυτοί που ξενιτεύτηκαν για μια καλύτερη ζωή δεν θα ψηφίσουν ένα κόμμα στο οποίο είναι δεδομένη η άποψη ότι η καριέρα είναι χολέρα. Οι άνθρωποι της δουλειάς δεν θα ψηφίσουν τα παιδιά του κομματικού σωλήνα. Είδατε τα στοιχεία που βγήκαν μόλις χθες. Από το 2008 μέχρι σήμερα οι Έλληνες αυτοί που έφυγαν έχουν προσθέσει στη χώρα που είναι, σε όλες τις πατρίδες τις καινούργιες που είναι, περίπου 50 δισεκατομμύρια ΑΕΠ. Και εμείς έχουμε δαπανίσει για να σπουδάσουμε, γιατί το δυναμικό που βγαίνει είναι το σπουδαγμένο, και έχει δαπανίσει η ελληνική κοινωνία για αυτά τα παιδιά, για αυτούς τους ανθρώπους, περίπου 8 δις. Σας το λέμε λοιπόν ξανά. Κύριε Θοδωράκη, άνθρωποι... συνοψίστε παρακαλώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Αυτοί οι άνθρωποι πρέπει να εκλέξουν και να εκλεγούν. Να μείνουν συνδεδεμένοι με τη χώρα τους. Μετά από όλα αυτά, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αντιλαμβάνεστε γιατί το ποτάμι δεν θα επικροτήσει τον ευκαιριακό εκλογικό σχεδιασμό της κυβέρνησης. Λέμε όχι στην εξαπάτηση. Λέμε όχι στον αγώνα σας για την επιβίωσή σας στην εξουσία. Το ποτάμι θα επιμείνει στη σύγκρουση με το παλιό και με το νέο παλιό που εκπροσωπείτε. Θα αγωνιστούμε για τις μεγάλες αλλαγές. Θα επιμείνουμε στις μεγάλες μεταρρυθμίσεις, όπως είναι η ριζοσπαστική πρόταση αλλαγής του εκλογικού νόμου που έχουμε παρουσιάσει εδώ και μήνες με λεπτομέρειες, αφήνοντας στην άκρη τους κοινικούς υπολογισμούς. Και να διορθώσω ορισμένους, και τελειώνω, να διορθώσω ορισμένους που κάνουν κάποιους λάθος υπολογισμούς και στα μίντια. Το σχέδιό σας δεν γκρεμίστηκε επειδή έφυγε Χρυσή Αυγή. Γκρεμίστηκε από τη δική μας σταθερή άρνηση να πούμε ναι στο καιροσκοπισμό σας. Ακόμα κι αν δεν είχε εγκαταλείψει το στρατόπεδο του ναι η Χρυσή Αυγή, το αποτέλεσμα θα ήταν σήμερα 197 ναι, 103 όχι. Θα είχατε δηλαδή έτσι κι αλλιώς ιτηθεί. Να σας πω όμως κάτι, κύριοι συνάδελφοι.
κύριοι συνάδελφοι της συμπολίτευσης, μη παθιάζεστε τόσο πολύ με την πρότασή σας, με τις αλλαγές που φέρνετε. Γιατί είναι πολύ πιθανό, αν αύριο για οποιοδήποτε λόγο περάσετε ξανά μπροστά στις δημοσκοπήσεις, να κληθείτε να ψηφίσετε την επαναφορά του μπόνους των 50 ευρώ. Θα βρείτε μια δικαιολογία. Ευχαριστώ.